Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια πολύ δυσάρεστη είδηση της τελευταίας στιγμής, με ένα σοκαριστικό τροχαίο που έγινε πριν από λίγο στην Νίκαια. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε μια παρέα παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα κοριτσάκι 6 ετών έχει χάσει τη ζωή του. Ο Βαγγέλης Γκούμας έφτασε πριν από πολύ λίγο στον τόπο της τραγωδίας. Βαγγέλη, τι συνέβη? Πριν από πολύ λίγο όμως, νομίζω ότι καλύτερα να μας μιλήσει ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο κύριος Σάρης, που ήταν μπροστά στο σοκαριστικό τροχαίο. Εξηγήστε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη. Καλησπέρα. Δείχνω κιόλας στην κάμερα το σημείο που έχει. Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι. Ακριβώς εδώ στη Λαμπράκη, σταμάτησε ένα πούλμαν δεξιά και κατέβηκε μια γυναίκα με δύο παιδιά, 6 και 14 χρονών περίπου. Την ώρα λοιπόν που κατεβήκανε, προσπάθησε η γυναίκα με τα δύο παιδιά να περάσει απέναντι τον δρόμο. Κατά στη μέση όμως του δρόμου, άναψε πράσινο για τα αυτοκίνητα και ξεκινήσανε. Και εκείνη την ώρα η κυρία προσπάθησε με τα δύο παιδιά να τρέξει για να περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, αλλά ξεκίνησε το φορτηγό με αποτέλεσμα να πατήσει τα δύο παιδιά. Τι έγινε εκείνη την ώρα, μας είπατε ότι φώναζε βοήθεια ακριβώς? Φώναζε, ούρλιαζε η γυναίκα και επειδή δεν το κατάλαβε ο οδηγός του φορτηγού, πεταχτήκαμε εμείς στον δρόμο και του κάναμε σινιάλο και εκείνη τη στιγμή σταμάτησε ο άνθρωπος. Αλλά ήταν ήδη αργά για το ένα παιδί. Δεν τους είδε καν δηλαδή, κύριε Άρη. Τους είδε, ο οδηγός ρωτάει, δεν έχει επιστροφή. Ναι. Θα ρωτήσετε εσύ. Τι καταλάβατε εσείς, ήταν ψηλό το φορτηγό? Ήταν χωματουργικό. Αυτό που κουβαλάει χώματα. Ψηλό δηλαδή. Ήταν ψηλό το φορτηγό. Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τίποτα. Άναψε πράσινο, ξεκίνησε και δεν κατάλαβε τίποτα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο και να καταλάβουμε. Το πούλμαν σταματάει εδώ, λίγο αναλυτικά να μας πει. Ναι, σταματάει εδώ δεξιά το πούλμαν. Κατεβαίνουν από τα δεξιά η γυναίκα με τα δύο παιδιά και προσπάθησε να περάσει απέναντι, στην νησίδα εδώ, στο φανάρι. Το φανάρι ήταν κανονικό όμως. Ήταν κόκκινο για, τα αυτοκίνητα. Αλλά στη μέση της διαδρομής άναψε πράσινο. Και δεν πρόλαβε να διασχίσει το δρόμο και προσπάθησε να τρέξει ώστε να περάσει εκεί στην νησιδούλα τη μικρή. Αλλά ήταν πολύ αργά και το φορτηγό ήταν τέρμα αριστερά και την πάτησε. Δεν την είδα καθόλου. Τρέξατε εκεί, τι εικόνα την κρίσατε, κυρία? Εγώ την ώρα που βγήκα έξω είδα η μπροστινή ρόδα του φορτηγού να έχει πατήσει τη λεκάνη τη 14χρονη. Και άμα του κάναμε σινιάλο θα την πάτησε. Καλά, είναι ανατριχιαστικές οι εικόνες που μας μεταφέρει ο κύριο Σάρης, Βαγγέλη. Και γλίτωσε το παιδί το. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικές οι εικόνες. Και εμείς πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε τι ακριβώς συνέβη. Εδώ είναι συγκεντρωμένος πάρα πολύς κόσμος. Η Γρηγορίου Λαμπράκη είναι ένας κεντρικός δρόμος. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ να φτάσουμε, καθώς είχε δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά από αυτοκίνητα. Πιθανότατα γιατί οι άνθρωποι σταματούσαν και έβλεπαν το σοκαριστικό τροχαίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, όλα γίνανε σε μια κακή στιγμή, όπως περιγράφει ο άνθρωπος. Να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, ο οδηγός του φορτηγού, χωματουργικό, που σημαίνει ότι είναι ψηλό. Δεν το είδαμε το φορτηγό. Δεν είδε την ώρα τη γυναίκα με τα δύο παιδιά και όπως μας εξήγησε λοιπόν και ο κύριος Σάρης... Ξεκίνησε, έβαλε μπροστά να φύγει. Της στύψη. Βαγγέλη Γκούμα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Μακάρι να είχες μια άλλη είδηση να μας δώσεις και όχι για ένα 6χρονο μωράκι.